Έτσι. Έτσι εμφανίζεται ένας πίδακας από γλυκό νερό μες στην ψυγμένη έρημο. Ω, Φρανς, Φρανς. Έτσι φώναξα όταν έφτασε στα αυτιά μου η ομοβροντία. Όλες οι σφαίρες πέρασαν μέσα από το μυαλό μου. Δεν ήταν μόνο τα χέρια σου. Ότι άγγιζα, ότι έβλεπα. Όχι μόνο στην αρχή, όχι μόνο την πρώτη φορά. Ως το τέλος με πονούσα. Λιωμένο, αποκεφαλισμένο, σκοτωμένο, απαστράπτωνα, όλα τα δάκρυα, ο ιδρώτας εκείνης της ημέρας. Έτρεχα και φώναζα το όνομά σου. Στρίβω σε μια γωνιά. Απέναντί μου. Ένα στρατιωτάκι πολύ μικρό, ούτε 16, ένας μικρός όμως αυστριακός στρατιώτης, τύφλα, στο μεθύσι, τραγουδούσε. Ο άντρας δεν γεμίζει, ο άντρας αδειάζει. Εκείνος που κουθείς αδειάζει, σε γεμίζει με ό,τι πιο δικό του έχει, πιο ζεστό, πιο πουλένιο και πιο γόνιο. Αναλόγως πόσο αυτό το τρομερό που από αυτό εξαρτάται ολόκληρη ζωή μπορεί να είναι δυνατότητα ή όπως θέλει.